Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλησπέρα. Καλησπέρα από το Λεωνίδιο, καλησπέρα από την Κινουρία. Ξεκινάτε σήμερα ένα φεστιβάλ που λίγο πολύ το γνωρίζουν όλοι, γιατί μιλάμε εννοείται για το τοπικό προϊόν, την μελιτζάνα, την τσακώνικη μελιτζάνα που είναι γνωστή, και από εκεί και πέρα την γνωρίζουμε μαζί με την τζαζ μουσική. Τώρα αυτός ο συνδυασμός είναι ο καλύτερος ίσως. Είναι ο συνδυασμός που σκοτώνει. Ναι. Το πω χιουμοριστικά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η τσακώνικη μελιτζάνα, το pop προϊόν της περιοχής μας, είναι η αφορμή. Είναι η αφορμή για να βγούμε με εξωστρέφεια, να προβάλλουμε την περιοχή μας, να μιλήσουμε για την ιστορία και τον πολιτισμό μας και φυσικά να διασκεδάσουμε. Να χορέψουμε, να ακούσουμε μουσικές από όλο τον κόσμο, να δώσουμε στους επισκέπτες μας και στους κατοίκους μας γεύσεις από τα τοπικά εκλεκτά προϊόντα και να κάνουμε όλες αυτές τις υπέροχες δράσεις που περιλαμβάνουν το Μελιτζάζ 2018. Να πούμε ότι πάντα σε αυτές τις διοργανώσεις τον ίσως κέριο ρόλο τον έχει η γαστρονομία. Βλέπουμε δηλαδή σεφ που ετοιμάζουν συνταγές με βάση την μελιτζάνα και παρουσιάζουν διάφορα πράγματα. Υπάρχει όμως και ο χορός και η μουσική σε κάθε γωνιά της πόλης. Θέλω να μου πείτε φέτος αν υπάρχουν και ιδιαίτερες εκπλήξεις, γιατί πάντα βάζετε και κάτι ακόμα το έξτρα αλλά το πίπερο στις εκδηλώσεις. Ακριβώς. Το Μελιτζάζ είναι ένα οπωροκυπευτικό χορευτικό φεστιβάλ. Έχει και γαστρονομία, έχει γεύσεις, έχει και μουσικές. Κύριο στατικό όμως είναι η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς. Έτσι λοιπόν φέτος έχουμε διαλέξει ένα θέμα, γι' αυτό και το ονομάζεται Μελιτζάζ Λαβύρινθος. Έχουμε διαλέξει το πιο βασικό συστατικό, αν θέλετε, της παράδοσής μας, τον τζακώνικο χορό. Με βάση λοιπόν τον τζακώνικο χορό θα κάνουμε μια τεράστια αλυσίδα την Παρασκευή. Θα κάνουμε την προσπάθεια να γραφτούμε στο βιβλίο Guinness σαν τον πιο μεγάλο τσακώνικο χορό της ιστορίας. Θα γραφτούμε δηλαδή στην ιστορία. Και ταυτόχρονα βέβαια θα έχουμε τις πολλές και διαφορετικές δράσεις, όπως είναι το σινεμά, όπως είναι οι εκθέσεις, οι επισκέψεις σε μουσεία, μέχρι και τείχοαναρίχησης θα έχουμε. Έρχεται πολλοί κόσμος για αυτές τις μέρες. Θα τους βάλετε όλους να χορέψουν για να μπείτε στο βιβλίο Guinness? Είναι δηλαδή δεδομένο ότι όποιος έρθει πρέπει να χορέψει? Αυτός είναι ο στόχος, αλλά νομίζω ότι όποιος έρθει θα θέλει να χορέψει με την καρδιά του, να μπει με την καρδιά του σε αυτή τη μεγάλη αλυσίδα και να γίνει και αυτός ένα μέρος της ιστορίας του Μελιτζάζ. Νομίζω ότι θα το καταφέρετε. Όσοι έρθουν εκεί θα χορέψουν, θα γλεντήσουν, θα φάνε, εννοείται, γιατί ετοιμάζετε πολύ ωραίες συνταγές, όπως είπαμε, με βάση την μελιτζάνα. Φαντάζομαι και περίπτερα θα υπάρχουν για να γνωρίσει κανείς το προϊόν και ίσως και άλλα προϊόντα της περιοχής. Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν οι ιδιαίτερες μεσογειακές γωνιές, ας τις ονομάσουμε έτσι, όπου εκεί και παρασκευάζουμε μικροκεράσματα με βάση την τσακώνικη μελιτζάνα, μελιτζάνο σαλάτα και κολιούρες, είναι κάποια τοπικά, ας το πούμε έτσι, παρασκευάσματα. Και φυσικά υπάρχουν και γωνιές με τα τοπικά προϊόντα και πολλά άλλα. Πολύ πολύ μικρές και ευχάριστες εκπλήξεις, ας το πούμε έτσι. Σήμερα λοιπόν ξεκινά το Μελιτζάζ έως και τις 8 Ιουλίου, το ραντεβού στο Λεωνίδιο. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη σύνδεση, να σας ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.